Φίλε και φίλοι, και σύντροφοι, πολλοί λόγος γίνεται σε δημοσιεύματα του τύπου, αλλά και γενικότερα, για τον κεφαλικό φόρο και τα, οριζ... και τα οριζόντια μέτρα που εισάγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι τα μέτρα δεν αφορούν το ίδιο όλους. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν πλήττουν ενιαία, για παράδειγμα, τους δικηγόρους, όπως φυσικά και τους υπόλοιπους επιστήμονες και επαγγελματοβιοτέχνες. Επιχειρούν ένα συντριπτικό χτύπημα στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και μια σημαντική κατηγορία μισθωτών με μπλοκάκι, αυτούς με τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Με την καθιέρωση του ελάχιστου τεκμαρτού κέρδους των 10.920 ευρώ, το οποίο μάλιστα προσαυξάνεται ανετριετία, με τις πρόσθετες προσαυξήσεις, εφόσον το ακαθάριστο εισόδημα, ο τζήρος δηλαδή, που δηλώνεται υπερβαίνει το μέσο όρο του αντίστοιχου κωδικού αριθμού δραστηριότητας, το ΓΑΔ του κλάδου. Αντίθετα, οι διατάξεις του όχι μόνο δεν θίγουν αλλά στηρίζουν πολύμορφα τις ισχυρές δικηγορικές εταιρείε με τη μείωση του τέλους επιτιδεύματος και άλλα ευνοϊκά μέτρα. Είναι εντελώς προσχηματική και προκλητική η λόγη που επικαλείται η κυβέρνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη φορολογική δικαιοσύνη. Όταν είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των δικηγόρων στενάζει από τα χρέη στον ΕΦΚΑ, στον οποίο οφείλει πάνω από το 1 τρίτο από αυτούς όπως και τις εφορίες και τις τράπεζες, ότι υποαπασχολείται, όπως η μητέρα συνάδελφοι, ότι έχει αναγκαστεί ακόμη και να μεταφέρει την έδρα του στο σπίτι για να εξοικονομήσει έξοδα. Όταν είναι γνωστό ότι παρόμοια σφικτική κατάσταση επικρατεί και στους άλλους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερα πλεονάσματα στους προϋπολογισμούς, ματώνοντας τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η επιχειρηματικοί κολοσσοί. Αλλά η βαθύτερη στόχευση είναι άλλη. Με εργαλείο το φορολογικό επιχειρείται μια ομή κρατική παρέμβαση για το σταδιακό αφανισμό ή τη δραστική συρρήκνωση της μικρής αλλά ακόμη και ενό σημαντικού μέρου τη μεσαία αυτοαπασχόληση. Για τη συγκέντρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στου λίγου, όπως επιτάσσουν η Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Στο χώρο των νομικών υπηρεσιών, ειδικότερα για τη γιγάντωση και την επικράτηση των ισχυρών δικηγορικών και πολυεπαγγελματικών εταιριών με όρους μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των μισθωτών δικηγόρων. Άλλωστε, τη στόχευση αυτή την παραδέχονται οι ίδιοι οι εμπνευστέ του νομοσχεδίου. Αυτό δεν είναι κακό. Εμένα μου αρέσουν οι εταιρείε. Ομολόγησε κοινικά ο Υφυπουργό Θεοχάρη στην πρόσφατη συνάντηση με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ολομέτωπη επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται με αιτήματα για μικροεξαιρέσεις και μικροβελτιώσεις, όπως παζαρεύουν ουσιαστικά οι ηγεσίες της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως και άλλων κλάδων που πλήττονται. Οι ηγεσίες τους είναι συνένοχες, αφού έχουν βάλει πλάτη ή ανεχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής στο χώρο μας, έχουν στηρίξει τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο επάγγελμα και τη δικαιοσύνη. Είναι αυτές που αρνούνται σήμερα το βασικό αίτημα για το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Είναι αυτές που υπονομεύουν τις συλλογικέ διαδικασίες του κινήματος. Τώρα λοιπόν είναι κρίσιμο να οργανωθεί ο αγώνας από τα κάτω μέσα από γενικές συνελεύσεις για να μην περάσει το φορολογικό έκτρωμα για τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης όπως είναι η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ για όλους να προχωρήσει ο συντονισμός του αγώνα ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους όλων των κλάδων που πλήττονται. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει θετικά και η αναζωογόνηση της δράσης της Συντονιστικής Επιτροπής Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα γίνουμε θεατές της φαγής μας. Είμαστε οι πολλοί, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας έχουμε τη δύναμη, με τον αγώνα μας μπορούμε να τους σταματήσουμε. Σήμερα στείλαμε από τους δρόμους ένα μαζικό ηχηρό μήνυμα, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε μέχρι να τα καταφέρουμε.